Σελίδα 1087 είναι από το βιβλίο Αποκάλυψης. Σελίδες λοιπόν 1087 βιβλίων Αποκάλυψης, κεφάλαιον Β, κεφάλαιον 2, εδάφιον 1. Σελίδες 1087 κεφάλαιον Β, εδάφιον 1, με τη χάρη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Αποκάλυψης. Προς τον Άγγελον της Εκκλησίας της Εφέσου γράψον. Ταύτα λέγει ο κρατών τους 7 αστέρας εν τη δεξιά αυτού ο περιπατών εν μέσω των 7 λιχνιών των χρυσών. Εξεύρω τα έργα σου και τον κόπο σου και την υπομονή σου και ότι δύνασε να υποφέρεις τους κακούς και δοκίμασες τους λέγοντας ότι είναι απόστολοι και δεν είναι και έβρες αυτούς ψευδείς και υπέφερες και έχεις υπομονή και δια το όνομά μου εκοπίασας και δεν απέκαμες. Πλην έχω τι κατά σου, διότι την αγάπην σου την πρώτη αφήκας. Ενθυμώ λοιπόν πόθεν εξέπεσες και μετανόησον και κάμε τα πρώτα έργα, ειδε μη έρχομαι προς εταχαίως και θέλω κινήσει τη λιχνία σου εκ του τόπου αυτής, εάν δεν μετανοήσεις. Έχεις όμως τούτο, τη μισείς τα έργα των Νικολαϊτών, τα οποία και εγώ μισώ. Ως της έχει οτίον, ας ακούσει τι λέγει το πνεύμα προς τας εκκλησίας. Εις τον Νικόντα θέλω δώσεις αυτόν να φάγει εκ του ξύλου της ζωής, το οποίο είναι εν μέσω του παραδείσου. Το 54 ο Απόστολος Παύλος έφτασε στην Έφεσο. Το 96 ο Κύριος στέλνει ένα μήνυμα μετά Χριστό, μετά δηλαδή περίπου από 40 χρόνια, στέλνει ένα μήνυμα στην εκκλησία της Εφέσου. Είναι πολύ καλό, αλλά έχει και ένα χαρακτηριστικό το οποίο πρέπει να προσέξει η Έφεσος για να μην μετακινηθεί η λιχνία της Εφέσου μέσα από τον άγγελο της εκκλησίας της Εφέσου, τον ποιμένα της εκκλησίας της Εφέσου. Έχει πολύ ωραία χαρακτηριστικά. Έχει έργα καλά. Η πίστη του είναι ζωντανή. Έχει έργα πίστεως. Έχει κόπο. Άρα εάν φτάσει θα εισέλθει πλουσίως στη Βασιλεία των Ουρανών. Έχει υπομονή. Και η υπομονή εργάζεται δοκιμή και η δοκιμή ελπίδα που δεν κατεσχύνει. Είναι δόκιμος. Γιατί εδοκίμασε τους λέγοντας ότι είναι Απόστολοι και απεδείχθησαν ότι είναι ψευδείς και δεν είναι. Υπέφερε μέσα στο έργο του Θεού και δεν απέκαμε. Αυτή είναι η χριστιανική ζωή. Θέλει έργα πίστεως, θέλει υπομονή, θέλει κόπο, θέλει να υποφέρουμε αλλήλους εν αγάπη και να μην αποκάμουμε, να υποφέρουμε στην παιδεία και στη δοκιμασία του Κυρίου και να μην αθυμούμε. Όμως έχει κάτι που είναι πάρα πολύ επικίνδυνο ο άγγελος της εκκλησίας της Εφέσου και όλη η εκκλησία. Την αγάπη την πρώτη την άφησε. Η αγάπη του στο Χριστό λιγόστεψε. Μα με τέτοιο έργο και λιγόστεψε, άλλο είναι το έργο του ανθρώπου και άλλο είναι η καρδιά του ανθρώπου. Καρδιά του ανθρώπου είναι απατηλή, υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη και μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο στο να μην αγαπάει το Χριστό όπως ξεκίνησε, δηλαδή να μην πράττει το θέλημα του Θεού όπως ξεκίνησε, αλλά να προσθέτει και να αφαιρεί από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Με αποτέλεσμα να επίκειται στην εκκλησία της Εφέσου, αν και έχει κάτι που αρέσει πάρα πολύ στο Θεό, ότι μισεί τα έργα των Νικολαϊτών, που είναι το σαρκικό φρόνημα, και η φιλοχρηματία μέσα από το έργο του Θεού. Σαρκικό φρόνημα και φιλαργυρία. Το μισεί και χαίρεται ο Θεός. Εάν εγώ ήμουν Θεός θα έλεγα τέλεια εκκλησία. Όμως ο Κύριος λέει
ότι αυτή η εκκλησία βρίσκεται σε πολύ μεγάλο κίνδυνο. Επίκειται ερήμωση στην εκκλησία αυτή. Και είναι φοβερό, αδελφοί αγαπητοί, να βλέπουμε τη ζωή μας να ερημώνει από την παρουσία του Θεού. Να βλέπουμε την οικογένειά μας να ερημώνει από την εκκλησία του Χριστού, χάνοντας ψυχές και χάνοντας εδάφη τα οποία είχαμε κερδίσει. Και είναι και φοβερό να βλέπουμε την εκκλησία του Χριστού να ερημώνει, όταν μάλιστα η εκκλησία του Χριστού έχει κάτι τόσο πολύ σοβαρό όπως αυτή η εκκλησία της Εφέσου, μέσα από την οποία ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός έβλεπε υπομονή, έργο, κόπο, υποφέρει, μισεί τα έργα των Νικολαϊτών που είναι η φυλαργυρία αλλά και το σαρκικό φρόνημα, όμως κάτι της λείπει. Και αυτό που κάτι της λείπει είναι αυτό το οποίο σήμερα με τη χάρη του Χριστού θα εξετάσουμε. Γιατί ενώ το 54 δημιουργήθηκε η εκκλησία της Εφέσου ένδοξα, και το 96, το 94 πέστε μετά από 40 χρόνια βρίσκεται σε κίνδυνο, στο ενδιάμεσο στο 64 ο Απόστολος Παύλος στέλνει μία επιστολή. Μία επιστολή δια Πνεύματος Αγίου στη σελίδα 1033, την επιστολή προς Εφεσίους, η οποία εστάλει το 64 μετά Χριστό. Μία επιστολή στην οποία επαινεί την εκκλησία της Εφέσου για πάρα πολλά καλά πράγματα, και ιδιαίτερα γιατί επερίσευσε πάσα σοφία και φρόνησης, ώστε να γνωρίσετε και να γνωστοποιήσετε το μυστήριο του θελήματος του Θεού κατά την ευδοκία, την οποία προέθετο απ' αρχής ο Θεός να συγκεφαλαιώσει τα πάντα εν Χριστώ, και τα εν της ουρανής και τα επί της γης, δια του οποίου και λάβαμεν κληρονομιά προοριστέντες κατά τη βουλή του θελήματος αυτού, για να είμεθα όλοι μας εις δόξαν, εις έπαινον της δόξης αυτού, εμείς που προελπίσαμε εις τον Χριστόν και ακούσαμε και κηρύξαμε το λόγο της αληθείας, το Ευαγγέλιο της σωτηρίας, στο οποίο πιστεύσαντες εσφραγίστητε με το Πνεύμα το Άγιον της Επαγγελίας, ο οποίος είναι ο αραβών της κληρονομίας ημών, μέχρι της απολυτρώσεως του αποκτηθέντος λαού αυτού εις έπαινον της δόξης αυτού. Μία εκκλησία ένδοξη. 10 χρόνια περάσανε, ένδοξη είναι η εκκλησία. Όμως από την αρχή έχει κάτι που της λείπει. Γι' αυτό θα διαβάσουμε όλοι μαζί από το 15 εδάφιο. Δια τούτο, λέει ο Απόστολος Παύλος, και εγώ ακούσας την εις τον Κύριον Ιησούν πίστη σας και την εις πάντα στους Αγίους αγάπη σας. Και ξέρετε αδερφοί αγαπητοί, αυτή είναι η τέλεια εκκλησία που έχει πίστη στο Λόγο του Θεού και πλήρη αγάπη προς πάντας. Ακούσας την εις τον Κύριον Ιησούν πίστη σας στο Λόγο του Θεού και εις πάντα στους Αγίους αγάπη σας, δεν σταματάω ευχαριστών εις το Θεό να προσεύχομαι για σας, να μνημονεύω εσάς στις προσευχές μου, για να έχετε κάτι το οποίο σας λείπει. Δια να σας δώσει ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο Πατήρ της δόξης, αυτό που σας λείπει, πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εις επίγνωσιν αυτού. Για να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, ο Απόστολος Παύλος λέει, πήρα απόφαση να μην εξεύρω τίποτα ημί Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Δηλαδή την ταπείνωση του Χριστού να φέρω στο περπάτημά μου. Τώρα όμως, για να διατηρηθεί, για να ισχύει και να αυξάνει ο Λόγος του Θεού, χρειάζεται κάτι περισσότερο.
το οποίο η Εκκλησία των Εφεσίων δεν είχε, γι' αυτό και έφτασε μετά από 30 χρόνια να λέει ο Κύριος έχασες την πρώτη σου αγάπη. Δεν είχε αυτό το απαραίτητο, το οποίο αδελφοί αγαπητοί είναι, αν ήταν απαραίτητο για τους Εφεσίους, τότε είναι πολύ περισσότερο απαραίτητο για μας τώρα, γιατί ο Κύριος έρχεται και πρέπει να μας βρει πλήρης Πνεύματος Αγίου. Πνεύμα λοιπόν σοφίας και αποκαλύψεως εις επίγνωση του Θεού Πατρός. Αυτό είναι το μεγάλο μας μυστικό και εκείνο το οποίο δεν θα πρέπει να μας λείπει. Γιατί αν τούτο το πνεύμα της σοφίας και της αποκαλύψεως εις επίγνωση αυτού που θα μας περιγράψει πάρα πολύ καλά ο Λόγος του Θεού, τι είναι, μας λείπει, τότε στη ζωή μας, όσο και αν εργαζόμαστε το έργο του Θεού, όσο και αν ερχόμαστε στην Εκκλησία, όσο και αν κάνουμε κατά την γνώμη μας πάντα όσα ο Λόγος του Θεού μας λέει, στο τέλος θα αρχίσουμε να βλέπουμε την ερήμωση. Την ερήμωση στη ζωή μας, και το ξαναλέω, είναι φοβερό να βλέπεις την ερήμωση στην προσωπική σου ζωή. Είναι φοβερό να βλέπεις την ερήμωση στην πνευματική σου ζωή. Και είναι απίστευτο να βλέπεις την ερήμωση στην Εκκλησία που σε πρόσθεσε ο Χριστός και είναι η Εκκλησία του Κυρίου, επειδή ο ποιμένας, οι πρεσβύτεροι και όλοι μας δεν πήραμε στερεά απόφαση να εξητούμε πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εις επίγνωση του Θεού, που όπως είπαμε θα δούμε ότι είναι τρία συγκεκριμένα πράγματα. Να γνωρίσουμε το Θεό. Ο Κύριος όταν έκλεισε την πόρτα είπε ποτέ δεν σας εγνώρισα. Και λέει η Γραφή, γνωρίζονται υπ' αυτού όσοι αγαπάνε Αυτόν. Και ποιος είναι αυτός που αγαπάει Αυτόν? Είναι αυτός που εκτελεί, πράττει και φυλάττει τα σεντολάς του Κυρίου. Αλλά δεν μπορούμε να συνεχίζουμε σε όλη μας τη ζωή να πράττουμε τις εντολές του Κυρίου μένοντας στερεοί και αμετακίνητοι, καθώς γνωρίσαμε, πιστέψαμε και εξητούμε. Δεν μπορούμε να μένουμε στερεοί και αμετακίνητοι πράττοντας το Λόγο του Θεού εάν δεν εξητήσουμε αυτό το οποίο σήμερα θα είναι και το αίτημά μας. Το αίτημα ολωνών μας αδελφοί, για να βλέπουμε το Λόγο του Θεού να αυξάνει και να ισχύει στην προσωπική μας ζωή, στην οικογενειακή μας ζωή και στην εκκλησιαστική μας ζωή. Να ζητήσουμε πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως όλοι μας. Μικρείτε και μεγάλοι, και μικροί και μεγάλοι, και άντρες και γυναίκες, και παιδιά και νέοι και ηλικιωμένοι. Είναι ανάγκη. Και ας δούμε τώρα ποιο είναι το πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εις επίγνωση αυτού. Πρώτον, ώστε να φωτιστώσει η οφθαλμή της καρδιάς σας, λέει το κείμενο, εις το να γνωρίσετε πρώτον. Άρα λοιπόν μόνο με σοφία, με πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως μπορεί να φωτιστεί η καρδιά μας για να γνωρίσουμε αυτά τα οποία είναι απαραίτητα, όχι μόνο να γνωρίζουμε αλλά και να ζούμε μέσα από αυτά. Πρώτον, ποια είναι η ελπής της προσκλήσεως αυτού, σε τι μας προσκάλεσε και τι ελπίζουμε. Ελπίζουμε να κάνουμε θαύματα, ελπίζουμε να κηρύττουμε ωραία, τι ελπίζουμε? Το Πνεύμα Σοφίας και Αποκαλύψεως μας αποκαλύπτει ότι η ελπής της προσκλήσεώς μας είναι αυτή που λέει ο Λόγος του Θεού στην επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, την πρώτη, κεφάλαιον Α, εδάφιον 3, «Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ως της αναγέννησεν ημάς κατά το πολύ έλεος αυτού εις ελπίδα ζώσα».
Δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών, δηλαδή εις κληρονομίαν, αυτή είναι η ελπίδα μας, ότι θα κληρονομήσουμε άφθαρτον, αμίαντον, αμάραντον, πεφυλαγμένην στους ουρανούς, βασιλεία. Και οι οποίοι με τη δύναμη του Θεού φυλατώμεθα δια της πίστεως, σε μια σωτηρία που είναι έτοιμη να αποκαλυφθεί τον έσχατο καιρό. Ναι, στο ξεκίνημα δεν πρέπει να ξέρουμε τίποτα άλλο ημί Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Γιατί έτσι κηρύτεται ο Λόγος του Θεού και σώζονται οι άνθρωποι μέσα από την ταπείνωση που βρίσκουν χάρη. Στο πέρασμα όμως των ετών, το απαραίτητο είναι να γνωρίσουμε, ώστε να γνωρίσουμε τον Πατέρα, πρώτον ποια είναι η ελπίδα της προσκλήσεώς μας. Η ελπίδα της προσκλήσεώς μας είναι όταν επέστρεψαν οι εβδομήκοντα προς τον Ιησού Χριστόν γεμάτη χαρά λέγοντες «και τα δαιμόνια υποτάσσονται εις εμάς», ο Κύριος είπε «μη χαίρεστε δια τούτο, χαίρεστε μάλλον διότι τα ονόματά σας είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής». Η χαρά μας λοιπόν δεν στηρίζεται σε αυτά που κάνει ο Θεός στη ζωή μας, ούτε με αυτά ζούμε και καυχόμεθα, αλλά η χαρά μας είναι ότι μας αναγέννησε σε μία ελπίδα ζώσα, μία κληρονομιά άφθαρτο, αμίαντο, αμάραντο, φυλαγμένη στους ουρανούς, μας χάρισε την αιώνια ζωή και το όνομά μας είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής. Μη χάσουμε τον προσανατολισμό μας. Γιατί αν ξέρουμε ποια είναι η ελπίδα της προσκλήσεώς μας, τότε έχουμε πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως και περπατάμε με τα πάσης βεβαιότητος τον δρόμο εκείνο της αιώνιας ζωής. Δεν θα βρούμε στη ζωή μας ερήμωση. Αντιθέτως, αύξηση και δύναμη. Ξέρετε, λίγο θα επιμείνω στην ερήμωση. Είναι φοβερό, αδελφοί, να χάνεις την παρουσία του Θεού. Είναι φοβερό να χάνεις μέλη της οικογένειάς σου. Είναι φοβερό να διάζει η Εκκλησία. Να διάζει η ζωή σου. Να διάζει η οικογένειά σου. Και να διάζει η Εκκλησία. Είναι φοβερό. Και αυτό, αδελφοί αγαπητοί, το έχουμε δει τα τελευταία 100 χρόνια, τα τελευταία 50 χρόνια, τα τελευταία 60, 40 χρόνια. Εκκλησίες που θριάμβευαν και ήταν η παρουσία του Θεού, επειδή έχασαν την πρώτη αγάπη, γιατί δεν εξήτησαν πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως για να περπατάνε ακριβώς, μη ως άσοφοι αλλά ως σοφοί, άδειασαν. Οι οικογένειες διαλύθηκαν. Ο Θεός να μας φυλάει, γιατί αυτοί έχουν ευκαιρία να επιστρέψουν και να μετανοήσουν και να λάβουν μέρος στη Βασιλεία των Ουρανών. Όμως, εάν και επειδή πιστεύουμε ότι είναι ο καιρός εγγύης, δεν έχουμε περιθώρια, αδελφοί, να παίξουμε. Δεν έχουμε περιθώρια να δοκιμάσουμε. Δεν έχουμε περιθώρια, γιατί θα είναι ακόμη πιο τρομακτικό και φοβερό να είμαι μια ζωή στην Εκκλησία, να βλέπω την ερήμωση και στο τέλος να μην λάβω μέρος και στην αρπαγή της Εκκλησίας. Ο Θεός να μας φυλάει. Δεύτερον, ποιος είναι ο πλούτος της δόξης της κληρονομιάς αυτού εις τους Αγίους? Ο πλούτος της δόξης. Δεν εξεύρωμεν, λέει ο Απόστολος Ιωάννης, τι θέλωμεν είστε, αλλά εν εξεύρωμεν ότι θα είμεθα όμοιοι με Αυτόν. Και στο τέλος μας βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού και θέλομεν βασιλεύει εις τους αιώνες των αιώνων. Ο πλούτος της δόξης της κληρονομιάς προς τους Αγίους. Με τι να συγκρίνεις την αιώνια ζωή? Τι και αν κερδίσεις τον κόσμο όλο και ζημιωθείς την ψυχή αυτού? Και προχτές θυμήθηκα δύο ανθρώπους που κέρδισαν τον κόσμο όλο. Ήτανε ο Elvis Presley και ο Ray Charles. Δύο άνθρωποι πιστοί. Οι γονείς τους ήτανε ποιμένες, του Elvis Presley, ποιμένες στην Εκκλησία.
Όμως μπήκε μέσα ο κόσμος και μπήκε και μέσα στην καρδιά του παιδιού του και άρχισε η ερήμωση. Η ερήμωση της οικογένειάς του. Η ερήμωση της βασιλείας του Θεού στο παιδί και στα τους δύο. Στο τέλος κατάτησαν με ναρκωτικά και οι δύο. Λέγεται, και εγώ θέλω να το πιστεύω, ότι στο τέλος της ζωής τους μετενόησαν, επικαλέστηκαν τον Χριστό και είναι στον ουρανό πλεινός διαπυρός. Αλλά αυτά είναι 38 παραδείγματα. Χιλιάδες παραδείγματα υπάρχουν δίπλα μας. Χιλιάδες παραδείγματα. Αγαπητά μου αδέλφια, χρειαζόμαστε πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως σε επίγνωση αυτού, για να μπορούμε να φτάσουμε στο τέλος. Γνωρίζοντας ποια είναι η ελπίδα με την οποία μας προσκάλεσε ο Θεός και ποιος είναι ο πλούτος της δόξης της κληρονομιάς του Θεού. Τι αν κερδίσει, λέει ο Χριστός, ο άνθρωπος τον κόσμο όλο και ζημιωθεί την ψυχή αυτού. Κέρδισαν αυτοί τον κόσμο όλο. Αλλά αν εισήλθαν στη Βασιλεία των Ουρανών, εισήλθαν ως διαπυρός. Και εύχομαι και ελπίζω και πιστεύω ότι θα τους συναντήσουμε. Αλλά πέραν ανθρώπων, εκκλησίες αδελφοί, σε όλο τον κόσμο, ένδοξες που συμμαρτυρούσε ο Θεός, άφησαν αυτό το πνεύμα της σοφίας και της αποκαλύψεως και μπήκε η αμαρτία. Ποιμένες, ένδοξες στην παρουσία του Θεού, βρέθηκαν μοιχοί και πόρνοι. Ο Θεός να μας φυλάξει όλους, να μας φυλάξει στην παρουσία Του, να μας φυλάει στην αγάπη Του και εμείς να ζητάμε με όλη μας την καρδιά για να μην ζήσουμε ποτέ. Ποτέ δεν θέλω να ζήσω ή να ζήσει κανείς από μας ερήμωση στην προσωπική του ζωή, ερήμωση στην οικογενειακή του ζωή και πολύ περισσότερο ερήμωση στην Εκκλησία μας. Γι' αυτό αδελφοί μας προσκαλεί ο Θεός σε ένα προσκλητήριο αγιασμού και αγάπης, αλλά αγάπη στο Λόγο του Θεού, αγάπη στον Ιησού Χριστό, να εκτελούμε τις εντολές Του και να ζητήσουμε αυτός που μας φράγησε με το Πνεύμα το Άγιο για την ημέρα της Αποκαλύψεως να μας δίδει και να μας χαρίζει πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εις επίγνωση αυτού. Και το τρίτον που θέλει ο Θεός να γνωρίσουμε, και τι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού προς ημάς, 19 εδάφιο διαβάζω, και τι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού προς ημάς τους πιστεύοντας κατά την ενέργεια του κράτος της ισχύως αυτού, την οποία ενήργησεν εν Χριστώ αναστήσας αυτών εκ νεκρών και κάθισεν εκ δεξιών αυτού εν της επουρανής. Να γνωρίζουμε ποιο είναι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως του Θεού με το οποίο εργάζεται ο Πατέρας στη ζωή ημών των πιστευόντων, που δεν είναι άλλο από την παντοδυναμία του Πνεύματος του Αγίου με το οποίον ανέστησε, πρώτον ανέστησε τον Ιησού Χριστόν, δεύτερον εκάθισεν εκ δεξιών αυτού εν της επουρανής, το οποίο ισχύει και για μας. Αυτό το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως κατά την ενέργεια του κράτους της ισχύως αυτού, με αυτό εργάζεται ο Θεός με όλη τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου στη ζωή μας, για να εισέλθουμε πλουσίως δια των πυλώνων στη Βασιλεία των Ουρανών, και όπως ο Χριστός κάθισε στο θρόνο του Πατρός Του, έτσι και εμείς να καθίσουμε στο θρόνο του Χριστού ένδοξα, αλλαλάζοντες ενώπιον όλων των δυνάμεων, των επουρανίων και των επιγείων και των καταχθονίων, και ταυτόχρονα με αυτό το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού έθεσεν υπεράνω των Ιησού Χριστών πάσης αρχής και εξουσίας και δυνάμεως και κυριότητος. Αυτό είναι το μέλλον μας αδελφοί, μην το ξεχνάμε. Το μέλλον μας δεν είναι να θεραπευθούμε από πυρετό. Καλό είναι αυτό, αναγκαίο. Το μέλλον μας δεν είναι να ερχόμαστε κάθε μέρα στην Εκκλησία, απαραίτητο.
Το μέλλον μας είναι να απολαμβάνουμε στη ζωή μας και στο τέλος το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως και της δόξης με το οποίο ο Θεός ανέστησε τον Χριστό, εκάθισε στα δεξιά αυτού, έθεσε υπεράνω πάσα αρχής και εξουσίας και δυνάμεως και κυριότητος και έθεσε υπεράνω παντός ονόματος ονομαζομένου, όχι μόνο εν το αιώνι τούτο αλλά και εν το μέλλοντι, και τα πάντα ο Θεός υπέταξε υπό τους πόδας αυτού και έδωκεν αυτόν κεφαλήν υπεράνω πάντων εις την Εκκλησία, η οποία είναι το σώμα του Χριστού, το πλήρωμα του τα πάντα εν πάση πληρούντος. Αυτό είναι το μέλλον μας. Αυτή είναι η αποκάλυψη που δίδει το πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως στα παιδιά του Θεού, στους πιστεύοντες, για το αύριο. Δεν είναι να έχουμε μια καλή δουλειά και αυτό θα το κάνει. Δεν είναι να παντρευτούμε και αυτό θα γίνει. Μην μείνουμε όμως σε αυτά. Ακόμη αδερφοί αγαπητοί, δεν είναι να βαφτιστούμε με Πνεύμα Άγιο και αυτό θα μας το χαρίσει ο Θεός. Αλλά είναι να μας οδηγεί και να μας αποκαλύπτει ο Θεός με πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως την ελπίδα της προσκλήσεώς μας πρώτον, το πλούτο της κληρονομιάς μας στον ουρανό εις τους αιώνας των αιώνων δεύτερον, και πώς ο Θεός εργάζεται και θα συνεχίσει να εργάζεται στη ζωή μας και τι θα κάνει. Θα εργάζεται στη ζωή σου με το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως της δόξης αυτού δια της πληρώσεως του Πνεύματος του Αγίου με την οποία ανέστησε τον Χριστό, τον εκάθισε στα δεξιά του, τον έθεσε υπεράνω πάσης αρχής και εξουσίας, έδωκε εις αυτόν το υπερπάνω όνομα μπροστά στο οποίο θα κλείνει πανγόνια επουρανίων και πηγίων και καταχθονίων δυνάμεων, και πάσα γλώσσα θα ομολογήσει αυτόν Κύριον. Με αυτό το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως της δόξης που εργάστηκε ο Πατέρας για τον Χριστό, θα εργάζεται ο Χριστός για σένα αδελφέ. Γιατί όπως λέει ο Χριστός απέστειλε με ο Πατήρ, έτσι και εγώ αποστέλω εσάς. Δεν είναι αδελφοί αγαπητοί ο χριστιανισμός θρησκεία και δόγμα. Είναι πίστης, ελπής, αγάπη, αλλά και δύναμη Πνεύματος Αγίου. Είναι αλήθεια. Είναι η απόλυτη και υπερτάτη αλήθεια το Ευαγγέλιο του Χριστού. Και προσευχήθηκε ο Απόστολος Παύλος για να δώσει ο Θεός στην Εκκλησία των Εφεσίων πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως. Αλλά δεν εδόθησαν. Δεν εδόθησαν. Γιατί δεν κατάλαβαν. Γιατί δεν εξήτησαν. Γιατί ο λαός μου χάνεται από έλλειψη γνώσεως, λέγει ο Λόγος του Θεού. Δεν εδόθησαν, δεν ελήφθησαν. Και πέρναγαν τα χρόνια. Και εργάζονταν το έργο του Κυρίου. Με υπομονή, με κόπο, δόκιμη, με αλήθεια. Αλλά χωρίς το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως του Χριστού. Χωρίς πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως. Και έτσι ο Ιησούς Χριστός με λύπη τους είπε: την αγάπη την πρώτη αφήκας. Κοίταξε να μετανοήσεις. Γιατί αν δεν μετανοήσεις θα κινήσω εγώ τη λιχνία σου εκ του τόπου αυτής. Και σήμερα αγαπημένα μου αδέλφια σας παρακαλώ σαν να μας παρακαλεί ο Πατέρας να μετανοήσουμε. Να μετανοήσουμε. Μην μας πει ο Κύριος και μην ακούσουμε αυτό το οποίο ισχύει, την αγάπη την πρώτη αφήκας. Γιατί εγώ πιστεύω ότι σε πολλούς και σε μένα ισχύει. Αλλιώς αγαπούσα τον Χριστό όταν ξεκίνησα. Αλλά δεν μπορώ με τη δική μου δύναμη να διορθώσω. Γιατί είναι γεγραμμένο ότι η λιχνία που είναι η Εκκλησία είναι χρυσή, ολόχρυσή. Από πάνω μέχρι κάτω. Αλλά αυτό δεν γίνεται δια δυνάμεως ούτε δια ισχύως. Ούτε με προσπάθεια ανθρώπινη.
Αλλά αυτό γίνεται μόνο με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, μας πληροφορεί ο Κύριος των δυνάμεων. Θέλουμε λοιπόν σήμερα να ζητήσουμε από τον Κύριο Πνεύμα Σοφίας και Αποκαλύψεως, να μας δώσει ο Χριστός, να καταλάβουμε, να γνωρίσουμε, να γνωρίσουμε την ελπίδα της προσκλήσεώς μας, την κληρονομιά της Βασιλείας Του, τη δόξα της κληρονομιάς μας και τρίτον το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως της δόξης Αυτού. Για να περπατάμε, αδελφοί αγαπητοί, σαν άτομα, σαν οικογένειες και σαν εκκλησία, όχι δια δυνάμεως ούτε δια ισχύως, αλλά δια του Πνεύματος του Αγίου, πλήρης Πνεύματος Αγίου και δυνάμεως. Και θέλω, αδελφοί αγαπητοί, να γνωρίζουμε ότι στην αρπαγή της Εκκλησίας δεν θα λάβουμε μέρος αν δεν πληρούμεθα Πνεύματος Αγίου. Πληστής Πνεύματος Αγίου θα με δεις το σώμα σου να μεταμορφώνεται. Γιατί η αρπαγή δεν είναι μόνο η μεταμόρφωση, αλλά είναι μία διαδικασία. Θα ακουστεί πρώτα το κέλευσμα, ύστερα η φωνή του Αρχαγγέλου και τέλος η σάλπιγγα του Θεού και τότε θα έρθει η μεταμόρφωση. Και στην παραβολή των 10 παρθένων ακούστηκε κραυγή λέγουσα ιδού ο νυμφίος εύχεται εξέλθε της απάντησην αυτού. Και ενώ εσηκώθησαν οι μεν φρόνιμες εκόσμησαν τας λαμπάδας τους, οι δε μωρές είδαν τας λαμπάναζοντας τους να σβήνονται. Και υπάρχει ένα χρονικό διάστημα, αλλά είναι τόσο μικρό που όποιος δεν είναι έτοιμος δεν μπορεί να ετοιμαστεί. Αλλά είναι και τόσο μεγάλο που όποιος είναι έτοιμος μπορεί να ετοιμαστεί. Όμως ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, και θέλω να το διαβάσουμε, είναι στη σελίδα 923 και θέλω να το δούμε όλοι μαζί, αδερφοί. Είναι από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο το 17ο Ιωταζήτα κεφάλαιο και 30 εδάφιο, τι λέει ο Χριστός για εκείνη την ημέρα. Ως αυτός, κατά τον ίδιο τρόπο θέλει είστε, καθήν ημέραν ο Υιός του ανθρώπου θέλει φανερωθεί. Κατ' εκείνη την ημέρα, ως της ευρεθεί επί του δώματος και τα σκεύη αυτού εν τη οικία, ας μην κατέβει δια να λάβει αυτά. Θα έχει χρόνο να κατέβει. Πόσο? Δεν ξέρω, 1, 2, 3, 5 λεφτά, δεν το ξέρω. Κανείς δεν το ξέρει. Αλλά όσο χρειάζεται να κατέβει από το δώμα κάτω στην οικία για να πάρει τα σκεύη. Ή και ως της είναι εν το αγρό, ομοίως ας μην επιστρέψει στα οπίσω. Κι αν είσαι στον αγρό μη γυρίζει πίσω. Ο Κύριος έρχεται, ενθυμίστε τη γυναίκα του Λότ. Είναι λοιπόν μια ευκαιρία και μια χάρη που κάνει ο Θεός για τους έτοιμους. Για αυτούς που ζουν μέσα στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, που έχουν πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εις επίγνωσιν αυτού και γνωρίζουν την ελπίδα της προσκλήσεώς τους, τη δόξα της κληρονομιάς τους και το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως του Θεού προς αυτούς δια Πνεύματος Αγίου, έχουν την ευκαιρία όταν θα ακουστεί το κέλευσμα, δεν ξέρω πως θα είναι, στην παραβολή το λέει κραυγή, όταν ακουστεί η φωνή του Αρχαγγέλου, δεν ξέρω πως θα είναι, στην παραβολή το λέει «Ιδού ο νυμφίος έρχεται, εξέρχεστε εις απάντησιν αυτού», να σηκώσουν ψηλά τα χέρια, να ξεχάσουνε συγγενείς, φίλους, παιδιά, πράγματα, θαύματα. Εκείνη τη στιγμή είναι εσύ και ο Χριστός. Ο Χριστός και εσύ. Αλλά δεν θα λάβεις μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας αν δεν πλήστης Πνεύματος Αγίου. Και σήμερα και τώρα μας δίνει την ευκαιρία ο Θεός, αδερφοί αγαπητοί, να εξητήσουμε τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Όσοι δεν έχουμε βαφτιστεί, να ζητήσουμε από το Θεό, είναι αγαθός. Και εν τεσσεσχάτες ημέρες θα εκχέει το, είναι γεγραμμένο, από του Πνεύματός μου επί πάσαν σάρκαν, πάσαν σάρκαν. Και ένα είναι το σημείο της πλήρωσης του Πνεύματος του Αγίου, λαλούσαν γλώσσες και προεφύτευον. Εάν είσαι βαφτισμένος ή βαφτισμένη με Πνευμάγιο και δεν πληρώνεσαι, φοβού τον Θεό, και άρχισε να εργάζεσαι
τις δυνάμεις του Πνεύματος του Αγίου που εχαρίστησαν σε σέ, για να σου δίνει ο Θεός πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως. Ο Κύριος έρχεται και εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Έτοιμοι, γιατί σαν κλέπτης νυχτή θα έρθει ο Κύριος. Και αν ήξερε ο οικοδεσπότης ποια ώρα έρχεται ο κλέφτης, θα αγρυπνούσε για να μην τον κλέψει. Αλλά προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε, γιατί καθήν ώραν δε στοχάζεστε έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Καθήν ώραν δε στοχάζεστε. Όχι καθήν ώραν, όπως πονηρός δούλος δεν εξεύρει και δεν προσμένει. Εμείς και ξέρουμε και προσμένουμε. Και το Πνεύμα λέει Κύριε ελθέ, και η νύμφη λέει Κύριε ελθέ, και όποιος ακούει, μας προτρέπει ο Λόγος του Θεού να λέει Κύριε ελθέ, και ας πηγαίνει να πίνει ίδωρ εκ του ζωντανού ύδατος που είναι το Πνεύμα το Άγιο και ο Λόγος του Θεού. Έτοιμοι αδερφοί αγαπητοί, γιατί ξαφνικά θα ακουστεί το κέλευσμα. Η φωνή του Αρχαγγέλου και τέλος η σάλπικα του Θεού, ώστε μια στιγμή εν ρηπεί οφθαλμού, εν τη εσχάτη σάλπικη του Θεού, θα δούμε το σώμα μας αυτό το φθαρτό να ενδύεται αυθαρσία και το φθαρτό το θνητό να ενδύεται αθανασία, και θα βρεθούμε μετά του Κυρίου εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν.